Με ιδανικές καιρικές συνθήκες θα γιορτάσουν το Πάσχα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Κρήτης, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ένα ανοιξιάτικο έως και καλοκαιρινό σκηνικό. Το σούβλισμα του Πατροπαράδοτου Οβελία θα γίνει ανεμπόδιστα, ενώ με καλό καιρό θα τελεστούν οι ακολουθίες του Επιταφείου και της Ανάστασης. Η Μεγαλοβδομάδα αναμένεται ότι γενικά θα έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός ότι για τη Μεγάλη Τετάρτη και για τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται ότι θα έχουμε αυξημένες υψηλές νεφώσεις, χωρίς όμως να ανησυχούμε για οποιοδήποτε φαινόμενο. Από αύριο θερμή εισβολή αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Και μάλιστα για τη Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται ότι θα κοιμαθούν κατά μέσο όρο γύρω στους 23, αλλά ενδεχομένως κατά τόπους θα φτάσουν και τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμα υψηλότερες θα είναι τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά κάποιες περιοχές θα τις δούμε και με 27-28 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα μεταφέρεται ήδη αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα σε ποσοστά συγκέντρωσης που θα δυσκολέψουν την καθημερινότητα όσων υποφέρουν από αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα. Η μεταφορά της θα γίνει λίγο πιο αυξημένη και ίσως και λίγο περισσότερο ενοχλητική τη Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη καθώς επίσης και τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί φαίνεται ότι κορυφώνεται και η μεταφορά της σκόνης εκείνη, για την οποία πρέπει να επιδείξουν κάποια ιδιαίτερη προσοχή τα άτομα που το έχουν ανάγκη. Οι άνεμοι από αύριο θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας ένταση τα 5 έως και 6 μποφόρ. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, μάλιστα, εκδόθηκε έκτακτο δελτίο με το οποίο ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες σκαφών. Με τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια ανησυχία όσον αφορά την ενίσχυση των ανέμων. Όπως είπαμε, σε κάθε περίπτωση οι νότιοι άνεμοι, οι οποίοι και προβλέπεται να ενισχυθούν, στις βόρειες περιοχές, μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το Ηράκλειο, αλλά και περισσότερο ακόμα το Ρέθυμνο και οι περιοχές νότια του νομού Λασιθίου, του νομού Λασιθίου, θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Από τη Μεγάλη Πέμπτη πάντως οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και οι καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν καλές μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα.